Ρε εσύ Μάγδα, συγγνώμη τώρα, σε βλέπω από κοντά. Όντως έχεις δύο παιδιά. Πού πήγαν αυτά τα δύο, τα κιλά, τα 20 και τα 23, δηλαδή 43. Παιδιά, η κοιλιά ήταν εδώ. Τώρα που είναι, έχει σημασία που είναι εδώ. Τώρα, κοίταξε, με τόσο τρέξιμο γύρισε στη θέση της. Αυτό λέω, αλλά έτρωγες και το ευχαριστιόσουν, γιατί για να πάρεις 20 κιλά... 23 στην πρώτη εγκυμοσύνη και 20 στην δεύτερη. Εδώ πήραμε εμείς 23 που δεν μείναμε και εγκυμοσύνη. Όταν τα πρώτα πράγματα να τρως. Δεν ενδιαφέρουσα. Είχες εύκολες εγκυμοσύνες γενικά. Η πρώτη μου εγκυμοσύνη δεν ήταν πολύ καλή. Είχα πάθει αποκόλληση και χρειάστηκε για ένα διάστημα να μείνω στο κρεβάτι. Η δεύτερη ήταν μια εντελώς διαφορετική εγκυμοσύνη. Έκανα ό,τι ήθελα. Τι ωραία. Τώρα τα παιδάκια σας πόσο είναι, είναι 6? Είναι 6 χρονών ο Απόλλωνας και 3 ο Πάρης. Λόγω της πρώτης επηρέασε τη δεύτερη. Όχι. Και αυτό θέλω έτσι να δώσω θάρρος και στις μητέρες που μπορεί να έχουν ένα παιδάκι και να έχουν περάσει μια δύσκολη εγκυμοσύνη μέχρι να το φέρουν στον κόσμο. Όμως πραγματικά πρέπει να σκέφτονται έτσι θετικά και ότι πολλές φορές η δεύτερη εγκυμοσύνη δεν μοιάζει με την πρώτη. Και μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη. Ναι, ναι. Να προσπαθήσουν. Τα ονόματα πώς τα επιλέξατε, Απόλλων και Πάρης? Τα επέλεξα, η αλήθεια είναι, εγώ και συμφώνησε ο Δημήτρης απόλυτα. Του αρέσανε πάρα πολύ τα ονόματα. Το Απόλλωνας, δεν ξέρω, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Εντάξει, και το δεύτερο, και η αλήθεια είναι το Πάρης. Δεν το σκεφτήκαμε, η αλήθεια είναι, από την μυθολογία, Παρασκευά, αλλά από το Παρίσι. Από το Παρίσι που λατρεύουμε και οι δύο. Και έχουμε παντρευτεί και εκεί. Ρε και... Μάγδα, διάβαζα. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, με την καλή έννοια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με τον οποίο φαντάζομαι δεν βαριέσαι ποτέ.